είναι από το βιβλίο Ιησούς του Ναβί πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο σελής 210 βιβλίο Ιησούς του Ναβί κεφάλαιο Α πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο και μετά την τελευταία του Μωυσέως του δούλου του Κυρίου είπε Κύριος προς Ιησούν τον Υιόν του δει τον υπηρέτην του Μωυσέως λέγον «Ο Μωυσής ο θεράπων μου ετελέφτησε». Τώρα λοιπόν σηκωθεί, διάβηθεί τον Ιορδάνιν τούτο, σή και πάσο ο λαός Ιορδάνην τουτο σήκε και ο λαος αυτος προς την γη την οποία εγώ δίδω εις αυτούς, εις τους Υιούς Ισραήλ. Πάντα τον τόπον επί του οποίου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, εις εσάς έδωκα αυτόν και καθώς είπα προς τον Μωυσήν, από τη Σερήμου και του Λιβάνου τούτου και έως του ποταμού του Μεγάλου, του ποταμού του Εφράτου και πάσα η γη των Χεταίων και έως τις θαλάσσις της μεγάλης προσδισμάς του Ηλίου θέλει είστε το όριον σας. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Καθώς ήμουν μετά, Βασιλ... μετά του Μωυσέως, θέλω είστε μετά σου. Δεν θέλω σε αφήσει ούτε σε εγκαταλείψει ίσχυε και ανδρίζου, διότι εσύ θέλεις κληροδοτήσεις των λαών του την γην, την οποία νόμωσα προ αυτόν να δώσω εις αυτούς. Μόνο ίσχυε και ανδρίζου δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα τον νόμων το οποίον προσέταξε η ο Μωυσής ο θεράπον μου. Μη εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά, μη εκκλίνεις δια να με τα πανταχού όπου ανυπάγεις. Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου, αλλά εν αυτό θέλει μελετάει ημέρα και νύχτα, για να προσέχει να κάνει κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό. Διότι τότε θέλει ευωδούστε ει την οδόν σου και τότε θέλει φέρεστε με τα συνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ. Ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθεί, μη δε δηλιάσει, διότι είναι τα σου, κύριο ο Θεό σου, όπου ανυπάγει. Αμήν έφτασε το τέλος εποχής του λαού Ισραήλ στην έρημο. Στην έρημο είχαν φοβερές εμπειρίες ο λαός Ισραήλ από την παρουσία του Θεού, από τις ευλογίες του Θεού, αλλά και από την κρίση του Θεού σε όσους ήσαν παραβάτες και ασεβείς στο Λόγο του Θεού. Όμως, μετά τα πρώτα λίγα χρόνια, διεπίστωσαν πια ότι αν και ήσαν μόνοι τους στην έρημο η αλήθεια ήταν ότι ο Θεός ήταν μαζί τους γι' αυτό και υπήρχε ασφάλεια μέσα στην έρημο σε όλο τον πολυπληθή λαό Ισραήλ έλλειψης ουδεμία κάθε μέρα ο Θεός προμήθευε μάνα εξ ουρανού, και έτρωγαν και, και, και χορτάζησαν και κάθε μέρα προμήθευε είδωρε εκ της πέτρας τις ακολουθούσεις. Μέσα στην έρημο, σε απόλυτη προστασία, φύλαξη, με αυθονία όλων των απαραίτητων αγαθών για να ζούνε και να συνεχίζουν την πορεία τους. Με αγωνία στην αρχή, με φόβο στην αρχή όμως εκ των υστέρων διεπίστωσαν ότι ο Θεός ήταν ένδοξος μαζί τους ώστε έφυγε η αγωνία και απολάμβαναν όλη την ασφάλεια μέσα στην πορεία τους στην έρημο. Μόνοι τους, αλλά ο Θεός μαζί τους. Τώρα η μεγάλη αλλαγή. Τώρα τους οδήγησε ο Θεός ύστερα από 40 χρόνια πορείας, όταν πια όλα είχαν αλλάξει το λαό Ισραήλ, η γενεά η άπιστος είχε πεθάνει, η γενεά η καινούρια, τα παιδιά τους, που γνώρισαν τον Θεό στην έρημο, στην πορεία τους, που αυξήθηκε η πίστη τους όχι από το λόγο του Θεού αλλά από αυτά που έζησαν βρέθηκαν πια έξω από τη Χαναάν λίγο πριν περάσουν τον Ιορδάνη σε μια γη την οποία ο Θεός είχε υποσχεθεί στους πατέρες τους πριν πολλά χρόνια αλλά και στους ίδιους πριν λίγο καιρό αλλά το δυσάρεστο δεν είναι ότι ξεκινάνε νέα πράγματα αλλά το δυσάρεστο είναι ότι και αυτός τον οποίον είχε θέσει ο Θεός προφήτη ανάμεσα στο λαό ο Μωυσής γέρασε και πέθανε και τώρα θα λέγαμε μόνοι τους χωρίς το Μωυσή μπροστά σε νέα πράγματα όχι πορείας στην έρημο αλλά πολέμων δυνατών τρομακτικών με ισχυρότατους εχθρούς δεν είχαν ξαναπάει σε, αυτή την, σε αυτό το δρόμο, δεν είχαν ξαναζήσει τέτοια πράγματα. Το μόνο που είχαν να στηριχτούν δεν ήταν ο Λόγος του Θεού. Η παρουσία του Θεού. Όσο και να πίστευαν, η καρδιά τους θα έτρεμε. Να γυρίσουν πίσω πια δεν μπορούσανε, να μείνουν εκεί στην έρημο για πάντα δεν μπορούσανε. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να προχωρήσουν μπροστά, για να απολαύσουν διαπίστωση την επαγγελία του Θεού, τη γη της επαγγελίας, τη ρεούσα, μέλη και γάλα. Και ο Θεός τώρα γνωρίζοντας το φόβο στις καρδιές και την αγωνία στις καρδιές των ανθρώπων και την ανησυχία στις καρδιές των ανθρώπων για το σήμερα και ιδιαίτερα για το αύριο και για το μεθαύριο, επισκέπτεται τον Ιησού του να λέγοντάς του ότι όπως ξέρεις ο θεράπον μου, ο δούλος μου, ο Μωυσής ετελέφτησε εσύ λοιπόν τώρα σήκω και πέρνα τον Ιορδάνη τούτο και όλος ο λαός αυτός μαζί σου προς τη γη την οποία εγώ τώρα, τώρα, όχι πριν ένα, δύο, πέντε, δέκα, είκοσι χρόνια τώρα έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, χαρίζω στο λαό μου και αυτό το τώρα δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει το τώρα του ανθρώπου, υπάρχει το τώρα της σοφίας του ανθρώπου, της καρδιάς του ανθρώπου, της όρασης του ανθρώπου, το οποίο είναι άκρος επικίνδυνο και υπάρχει και το τώρα του Θεού. Και το τώρα του Θεού προέρχεται μέσα από την επίσκεψη του Θεού. Τώρα. Τώρα παίρνα τον Ιορδάνη. 40 χρόνια δεν μπορούσες. 40 χρόνια και να πέρναγες δεν θα έχεις καλά αποτελέσματα. Τώρα παίρνα τον Ιορδάνη. Και γνώρισε ότι εγώ σου υπόσχομαι, λέει στον Ιησού του Ναβί και στο λαό Ισραήλ, ότι πάντα το τόπο επί του οποίου πατήσεις το ίχνος Στον ποδόν σου, σε σένα το έχω δώσει στο λαό όπως είπα στο Μωυσή όπου περπατήσεις δικό σου θα είναι όπου περπατήσετε ο λαός του Θεού δικό σας θα είναι τώρα αλλά προσδιορίζει επακριβώς και το σύνολο της ευλογίας η γη την οποία σου χαρίζω ξεκινάει από, τον, από την έρημο του Λιβάνου φτάνει μέχρι τον ποταμό Εφράτη όλη τη γη των Χεταίων και μέχρι τη θάλασσα, τη Μεσόγειο, τη Μεγάλη από Τεράστια η γη της Επαγγελίας και όλη αυτή σας τη χαρίζω. Και όπου πατήσει το ίγνο στον ποδό σας, δικό σας θα είναι. Δηλαδή, όλη τη γη στη χαρίζω μόνο αν περπατήσεις σε όλη αυτή τη γη. Τώρα και σε όλη την ευλογία μου και σε όλες τις υποσχέσεις μου, σε όλη τη γη της επαγγελίας. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί πολύ αργότερα όταν είχαν πραγματικά θριαμβεύσει με τη δύναμη του Θεού ο λαός Ισραήλ στη γη της επαγγελίας δεν είχαν φτάσει μέχρι τα ακρότατα όρια Γι' αυτό και ο Θεός τους είπε ως πότε θα είσαστε στο κνηρί και δεν θα προχωράτε να κυριεύσετε όλη την ευλογία, όλη τη γη της επαγγελίας, τώρα που σας είναι χαρισμένη. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα αγωνία και φόβο στον ισού του δει και στον λαό Ισραήλ. Γιατί δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα γιατί υπάρχουν δυνατές πόλεις οχυρωμένες, ανακύμ εχθρικά κείμενοι και ο Θεός τους λέει, εσείς που δεν έχετε μάθει να πολεμάτε ποτέ, εισέλθετε και όπου πατήσει το ίχνο στον ποδό σας, σας το χαρίσω. Από μια μεριά λοιπόν ο φόβος, η αγωνία και η αμηχανία, από την άλλη μεριά οι υποσχέσεις και η οδηγία του Θεού για το τώρα. Συνεχίζει τις υποσχέσεις του Θεό. Θεός. Γνώρισε ακόμη Ιησού του να δει, λαέ του Θεού, ότι κανένας άνθρωπος τώρα που έφτασε ο καιρός, τώρα που τέλειωσε η ζωή σας στην έρημο, τώρα που αλλάζουν τα πράγματα και νέα πράγματα έχω φέρει εγώ μπροστά σας υπεσχημένα προπολών ετών και προφυτευμένα προκαταβολής κόσμου. Προετοιμασμένα προκαταβολής κόσμου για το τώρα. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί εναντίον σου όλες τις ημέρες της ζωής σου που θα σου απομείνουν. Είναι 85 χρονών Ιησούς να δει. Και όπως ήμουνα με το Μωυσή στην αρχή θα λέγαμε με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία στην αρχή, έτσι θα είμαι και με σένα, δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Αυτές είναι οι υποσχέσεις του Θεού για την πρόθεσή Του σε σχέση με, την, με τον λαό Ισραήλ και με τις υποσχέσεις Του. Τώρα όμως απευθύνεται όχι στο τι θα κάνει αυτός ο Θεός με το λαό Του, αλλά το τι θέλει να κάνει ο Θεός, ο Ιησούς του να δει και ο λαός του, ώστε να περπατήσουν μαζί ενωμένοι και θριαμβευτές. Εγώ σκοπεύω να κάνω αυτά, λέει ο Θεός. Θα είμαι μαζί σου, κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί μπροστά σου και όπου πατήσει το ίχνο στον ποδό σου, δικό σου θα είναι. Θα είμαι μαζί σου όπως ήμουν με τον Μωυσή. Κανένα εμπόδιο θα σταθεί μπροστά σου γιατί εγώ θα προπορεύουμε. Με μία προϋπόθεση ότι εσύ μη φοβηθείς, μη δηλιάσεις, ίσχυε και ανδρίζου. Γιατί εσύ η Ιησού του να δει θα κληροδοτήσεις εις των λαών αυτών την γη την οποία ορκίστηκα προς τους πατέρας αυτό να δώσω αυτούς. Μη δηλιάσεις, μη φοβηθείς. Εσύ είσαι το κλειδί της υποθέσεως τώρα εγώ τα έχω όλα έτοιμα αρκεί να μην φοβηθείς αρκεί να μην αρκεί να μην, μην χάσεις το θάρρος σου ξέρω ότι είσαι άνθρωπος αλλά εμπιστεύσου το λόγο μου εάν δεν είσαι εσύ πραγματικά στερεός και αμετακίνητος το λόγο μου εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα από όλα σου υποσχέθηκα ίσχυε λοιπόν και αδρίζου σφόδρα γιατί αν δεν φοβάσαι και δεν δειλιάζει, Τότε θα προσέχεις να κάνεις κατά πάντα το λόγο μου Τον οποίον προσέταξα εις τον Μωυσή τον θεράποντά μου Ώστε να μην εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά Γιατί τότε θα φέρεσαι μετασυνέσεως πανταχού όπου αν πάγεις Πρόσεξε γιατί ο φόβος θα σε κάνει να απομακρυνθείς από το λόγο μου Πρόσεξε γιατί χρειάζεται να μη φοβάσαι εμπιστευόμενος τον Θεό και ελπίζοντας τον Θεό ώστε να προσέχεις στο λόγο μου να πράττεις κατά πάντα αυτόν να μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά άρα το πρώτο κλειδί είναι ο Ιησούς του Ναβή το δεύτερο κλειδί είναι ο λόγος του Θεού εάν δεν φοβάσαι εσύ και φροντίζεις μόνο για το λόγο μου Και να περπατάς κατά πάντα στο λόγο μου Να μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά Και χάσεις το δρόμο σου και τον προσανατολισμό σου Τότε σε βεβαιώνω εγώ ότι θα φέρεσαι μετασυνέσεως Γιατί Γιατί ο λόγος μου είναι αυτός που είναι η δύναμή μου Η σοφία μου Και η σύνεσή μου και τώρα στην καθημερινή σου ζωή. Αδελφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού τότε ήταν για Αυτόν και για Αυτούς. Σήμερα είναι για μας και για Σένα. Το κλειδί είσαι εσύ για την ευλογία του Θεού στο δικό σου το χωράφι. Και το κλειδί για Σένα, το κλειδί στα χέρια του Θεού είσαι εσύ για το δικό σου χωράφι. Και το κλειδί στα χέρια τα δικά σου είναι ο Λόγος του Θεού. Ακριβώς όμως, ούτε λίγο δεξιά, ούτε λίγο αριστερά. Κατά πάντα το λόγο μου, τον και γραμμένο, όχι μόνο θα τον ακούς, θα τον διαβάζεις, θα τον περπατάς. Και τότε, σοφία και σύνεση, δοσμένη άνωθεν, θα υπάρχει πλήρη σε σένα, που είσαι το κλειδί για το Θεό, ενώ το κλειδί το δικό σου είναι ο λόγος μου. και τελειώνοντας στην προσωπική σου ζωή δεν πρόσεχε στην καθημερινότητά σου πρόσεχε μην απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου γι' αυτό θα μιλάς γιατί εκ, της, εκ, του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα εάν με στην καρδιά σου είναι αν η καρδιά σου είναι γεμάτη από το λόγο μου, τότε το στόμα σου θα μιλάει μόνο για το λόγο μου και είναι το κριτήριο για να γνωρίσουμε τι φιλοξενούμε στην καρδιά μας. Δηλαδή, εάν θέλεις να μάθεις τι είναι, από τι πράγματα είναι γεμάτη η καρδιά σου, παρατήρησε για ποια πράγματα μιλάς. Αν η καρδιά σου είναι γεμάτη για τη δουλειά, όλο για τη δουλειά θα μιλάς. Αν η καρδιά σου είναι γεμάτη από την αμαρτία, ομιγέννητο, όλο για την αμαρτία θα μιλά. Αν η καρδιά σου είναι γεμάτη από εγωισμό και υπερηφάνεια, όλο για τα κατορθώματά σου θα μιλά. Αν η καρδιά σου είναι γεμάτη από το λόγο του Θεού και κατοικεί πλουσίω, που είναι απαραίτητο τι έσχατε αυτέ οι μέρε, να κατοικεί πλουσίω ο λόγο σου, τότε μόνο για το λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού, τότε μόνο για το λόγο του Θεού θα μιλά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κριτήριο για να δούμε η καρδιά μας αν έχει πέτρες, αν έχει αγκάθια ή αν είναι γη αγαθή και καλή ώστε να καρποφορεί ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον, εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα όχι για να τον μάθεις αλλά για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό. Δύο πράγματα λοιπόν στην καθημερινότητά σου. Στην καρδιά σου ο Λόγος του Θεού και στην ενασχόλησή σου η μελέτη του Λόγου του Θεού. Πιο σωστά. Η αγάπη σου στο Λόγο του Θεού και η φροντίδα σου στην ορθοτόμηση και στην ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού αυτή είναι η ζωή μας. αυτή πρέπει να είναι η ζωή μας. αυτή θέλει ο Θεός να είναι η ζωή μας. Ένα ερώτημα πρώτον. Αγαπάς το λόγο του Θεού; Τι αγαπάς πολύ; Αγαπάς το λόγο του Θεού πολύ; Εάν αγαπάς το λόγο του Θεού πολύ, πρώτον, όλο γι' αυτόν θα μιλάς. Δεύτερον, εάν αγαπάς το Λόγο του Θεού, δεύτερον, όχι μόνο, μόνο για Αυτόν θα μιλάς, αλλά αν αγαπάς το Λόγο του Θεού, τότε θα φροντίζεις και θα προσέχεις να, εκπληρει να εκπληρείς, να αυτόν τον Λόγο. Τότε θα ευωδούσε εις την οδό σου. Τότε στην οδό σου θα υπάρχει η εύνοια του Θεού. Ό,τι αν πράττεις, ο Θεός θα το ευωδώνει. Ό,τι και αν κάνεις, ο Θεός θα είναι μαζί σου. Δεύτερον, θα φέρεσαι μετασυνέσεως. Θα ξέρεις τι να κάνεις και τι να μην κάνεις. Θα ξέρεις πότε να προχωράς και πότε να σταματάς. Θα ξέρεις τι πρέπει να πεις και τι δεν πρέπει να πεις. Πώς να ενεργείς σε κάθε τόπο και χρόνο. Και τότε όπου πατήσει το, το ίχνο στον ποδόν σου θα είναι δικό σου. Και τότε κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να σταθεί μπροστά σου. Και τότε όλη τη γη της επαγγελίας θα την απολαμβάνεις και θα τη χαίρεσαι. Αμήν.